στα γραφεία της τοπικής ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Δωδεκανήσου, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ο γραμματέας οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Καρχημάκης, εν ώψη και της συνεδρίασης, της πανελλαδικής συνεδρίασης του ΠΑΣΟΚ τον Φεβρουάριο. Πήραμε ένα πολύ μεγάλο βάρος. Ένα δυσβάσταχτο βάρος. Και είχαμε να αντιμετωπίσουμε στην πορεία μας μια νέα δημοκρατία η οποία δεν ήθελε να κάνει ούτε την αυτοκριτική της για το που έφερε τη χώρα, αλλά λες και προήλθε από παρθενογένεση, με ένα σκληρό μέτωπο κατά της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, το οποίο το βάφτισε αντιμνημονιακό. Τι είναι το μνημόνιο? Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δημιουργήσαμε μια εικόνα και συνθήκες ότι το μνημόνιο είναι ένα τέρας. Βεβαίως, ήταν η όρη του δανείου. Όταν λοιπόν οι αγορές αντιλήφθηκαν ότι εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να δανειστούμε, εκτοξεύτηκαν τα επιτόκια του δανεισμού στα ύψη. Δεν μπορούσες. Και βεβαίως, δεν είναι μόνο το ότι εκτοξεύτηκαν στα ύψη τα επιτόκια του δανεισμού. Οι αγορές δεν σε δάνειζαν. Και τότε ο Παπανδρέου μίλησε στους Ευρωπαίους, τους είπε το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Και θέλω να μιλήσω επίσης και γι' αυτό το παραμύθι που αποδόθηκε στο ΠΑΣΟΚ, αφού τεκμηριώσαμε και εκφράσαμε προς τα έξω ποια ήταν η κατάσταση στην οποία μας έφερε η Νέα Δημοκρατία, άρχισε αυτό το καλαμπούρι του «λεφτά υπάρχουν». Βεβαίως ο Παπανδρέου είπε «λεφτά υπάρχουν εάν». Τα εάν δεν τα είδε κανένας. Στα εάν δεν στάθηκε κανείς. Έμεινε το σλόγγαν. Βεβαίως λεφτά θα υπήρχαν εάν είχαμε καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, όπως έλεγε ο Παπανδρέου. Εάν είχαμε δημιουργήσει μια φορολογική συνείδηση, εάν τα ελληνικά δικαστήρια δίκαζαν τις 160.000 φορολογικές υποθέσεις οι οποίες παραμένουν ανεκδίκαστες, και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και με την ελληνική δικαιοσύνη, στο κομμάτι της προσπάθειας της χώρας να βγει από την κρίση και στην προσπάθεια της χώρας να παράξει ανάπτυξη, 160.000 φορολογικές υποθέσεις θα απέφεραν στο ελληνικό κράτος πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αυτή την περίοδο δεν θα μιλούσαμε για νέα μέτρα. Ή να μιλήσω για το εάν η ελληνική δικαιοσύνη εκδίκαζε με γρήγορους ρυθμούς τις υποθέσεις απαλωτριώσεων ή περιβαλλοντικές υποθέσεις μικρών, μεσαίων ή μεγάλων έργων. Όλοι σας ξέρετε, κυρίως αυτοί που υπηρετούν την αυτοδιοίκηση, ότι υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες καθυστερούν να εκδικαστούν, υποθέσεις απαλωτριώσεων για να ξεκινήσει ένα έργο το οποίο πάει 7 χρόνια, δηλαδή θες μια μισή τετραετία, 8 χρόνια, 10 χρόνια. Δεκαπλασιάζεται το κόστος των έργων. Αυτά ποιος τα πληρώνει? Ο Έλληνας πολίτης. Να λοιπόν, η ταμπέλα του «λεφτά υπάρχουν» τι περιεχόμενο είχε? Είχε και τις προϋποθέσεις για το πώς θα υπάρξουν τα λεφτά. Γιατί ήταν άδικο όλο αυτό που εκτοξεύτηκε. Παραλάβαμε μια κατεστραμμένη οικονομία, πήραμε στην πλάτη μας το πολιτικό κόστος, αναγκαστήκαμε να αναμετρηθούμε με την ψυχή μας, με την ιστορία μας, με τη διαδρομή μας, με τους ανθρώπους που ιστορικά, παραδοσιακά ήταν η κοινωνική και η πολιτική μας σύμμαχοι. Γιατί? Για να μην καταρρεύσει ο τόπος, να μην καταρρεύσει η χώρα. Διότι αν κατέρεε η χώρα και δεν μπαίναμε στο μηχανισμό στήριξης με τα πρώτα 110 δισεκατομμύρια ευρώ, τον οποίο εμείς δημιουργήσαμε εξαναγκάζοντας την Ευρώπη και απειλώντας το ότι αν δεν υπάρξει ο μηχανισμός στήριξης η Ευρώπη θα καταρρεύσει, σήμερα δεν θα μπορούσαμε να πληρώνουμε ούτε μισθούς, ούτε συντάξεις, ούτε τη λειτουργία του κράτους στις βασικές ανάγκες των ανθρώπων. Ναι, βεβαίως, η πίεση
δημιούργησε πολλές φορές την ανάγκη και στράφηκε στους ανθρώπους που πραγματικά ήταν οι σύμμαχοί σου. Γι' αυτό είχαμε και το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών.